Το διαδίκτυο, γι' αυτό σας ρωτάω και το γράφουν και κάποιες εφημερίδες σήμερα. Ότι ναι, μεν το 2011 η Νέα Δημοκρατία ήταν κατά του, υπέρ του δημοσίου χαρακτήρα του, της ΔΕΗ, αλλά τότε εντάξει ήταν αντιπολίτευση και ο καθένας μπορούσε να λέει ό,τι θέλει. Όχι, δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Λυπάμαι πάρα πολύ για τον Αντώνη τον Δελατόλα και το ποντίκι, γιατί από εκεί ξεκίνησε αυτό. Το ποντίκι TR το έβαλε και μετά βέβαια ο καθένας αναπαράγει ό,τι θέλει, ξέρετε, στο διαδίκτυο. Τελειώνει αυτό. Ήταν συγκεκριμένη η ερώτηση, η απομαγνητοφώνηση του κειμένου που γίνεται από εμάς και από τη γραμματεία τύπου είναι εντελώς διαφορετική από αυτό το κείμενο που έχεις μπροστά σου. Μιλάμε για την παρουσία σας στην Αντένα χθες. Στο τηλέφωνο. Στο Παπαδάκη. Ναι, που μου λέει ότι άλλα λέγατε, κυρία Βούλτεψη, μου λέει ο κύριος Δελατόλα το 2011 και του λέω το 2011 δεν ήμασταν κυβέρνηση. Βουλευτές, όχι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές μπορούσαν να λένε ό,τι ήθελαν. Κάτσε, Σοφία, δεν είπα, διαφορά έχει βουλευτές όχι, μπορούσαν, το ίδιο, με συγχωρείς, δεν είπα οι βουλευτές, πρώτον, δεν θέλω να χάσω χρόνο, γι' αυτό έχω να σας πω σημαντικά πράγματα. Δεν είπα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είπα πρώτον, δεν ήταν κυβέρνηση. Και δεύτερον, και δεύτερον βουλευτές, εκείνης της περίοδου και τώρα γίνεται αυτό. Ναι, δηλαδή, εγώ όπως, αυτό το λέω πάγια. Ωραία το είπατε αυτό, αλλά παρόλα αυτά, επί της ουσίας, το ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν αντίον της... άλλο το επί της ουσίας. Δεν ήταν κυβέρνηση, λέω. Έτσι. Πρώτον. Δεύτερον, δεν είχε έρθει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι περσινή και η οποία απειλεί με πρόστιμο. Δεν μπορώ να σας πω. Όχι, είναι πέρσι. Από πέρσι είναι, από πέρσι είναι πλέον. Μα είχαμε πάρει δεκαετή παράταση. Βεβαίως, αλλά από πέρσι είναι πλέον βέβαιο. Τι θέλω να πω με αυτό. Ξέρετε τι με ενοχλεί. Ξέρετε τι με ενοχλεί. Να λες κάτι το 2010 υπό εκείνες τις συνθήκες. Και δεν το έλεγα εγώ, το έλεγαν λένε βουλευτές άλλοι. Οι οποίοι μπορεί να μην είναι καν αυτή τη στιγμή στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Ωραία, γιατί θα απολογηθώ εγώ δηλαδή. Εντάξει, και μου λέει ο κύριος Δελατόλας βουλευτές. Δεν είναι τώρα, δεν πάντως, είναι Δελατόλα, να τελει... τώρα. Όχι, τώρα. Ακούστε να δείτε. Το κείμενο της απομαγνητοφώνησης δεν έχει καμία σχέση με το κείμενο αυτό. Σας αρκεί. Διότι αν σας αρκεί σημαίνει ότι εδώ πια δεν κάνουμε δημοσιογραφία. Δεν θα κάνουμε αντιπαραγωγή εμείς τώρα στα κείμενα, αφού το λέτε εσείς ότι... Όχι, τι να το πω, να σας όχι, το στείλω. Όχι, παίρνει την ευθύνη των λεγόμενων της. Ακριβώς. Εγώ δεν μπορώ να το πιστοποιήσω. Να σας το στείλω αυτό. Δεν θα αντιπαραγωγή, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή. Δεν φαντάστηκα ότι θα το θέτατε, γιατί πλέον ξέρετε... Δεν το κάνω Δελατόλας αυτό όμως. Το ποντίκι GR από εκεί ξεκίνησε. Έχω το κείμενο τώρα. Εντάξει. Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όχι, εμένα με στενοχωρεί αυτό. Δεν το περίμενα. Okay. Διότι εγώ ξέρω ότι στη δημοσιογραφία κάνουμε διασταυρώσεις, κάνουμε σωστές απομαγνητοφωνήσεις. Όχι ότι μπορεί και ο Δελατόλας, δεν με το κάνει σκόπιμο. Κυρία Βούλτεψη, δεν αλλάζει πολύ το νόημα όχι, αυτό που λέτε εσείς. Όχι, αλλάζει. Πρώτον, δεν είναι η κυβέρνηση. Δεύτερον, δεν είναι οι ίδιοι βουλευτές. Δηλαδή, πώς θα συγκρίνω εγώ. Τι σημασία έχει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία είχε θέση επίσημη κατά τη ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΗ. Αυτό έχει σημασία. Μπορώ να πω κάτι. Αυτό τι σχέση έχει με τη διαστρέβλωση. Να πάμε στο επόμενο. Εσείς αν το είχε λέτε θέση. Διαστρέβλωση. Όχι, η διαστρέβλωση της η μεταφορά, λέω, είναι άλλο το κείμενο σας το απομαγνητοφωνημένο. Αυτό το δέχεσαι. Δεν θέλω να το υποστηρίξω σε καμία περίπτωση. Και δεν παιδί μου, και δέχεσαι ότι συζήτηση. Είναι άλλο το απομαγνητοφωνημένο όταν κείμενο. Όταν μιλούσατε εσείς στο τηλέφωνο, εμείς κάναμε εκπομπή εδώ. Δεν σας ακούγαμε και δεν έχουμε εκπομπή. Ναι, παιδιά, αλλά δεν έχει και σημασία πια να σας πω κάτι. Αν θέλετε να με ρωτήσετε επί της ουσίας η Νέα Δημοκρατία ήταν τότε αντίθετη, να σας απαντήσω. Αυτό σας λέω. Η ουσία έχει σημασία. Αν όμως με ρωτάτε. Αν αυτό το είπα σας έτσι, σας λέω λοιπόν ότι η απομαγνητοφώνηση είναι άλλη. Συμφωνήσαμε. Εντάξει, εντάξει, λοιπόν, πάρα. Λοιπόν, και αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Καλύτερα να το δώσεις όπως είναι και να το ερμηνεύσεις μετά, παρά να αλλάξεις το κείμενο αυτού που είπε ένας άνθρωπος. Ωραία. Εγώ αυτό που ερμηνεύω λοιπόν μετά, χωρίς να διαστρεβλώνω, είναι ότι πέρα, η Νέα Δημοκρατία έχει άλλη θέση και τώρα ναι, έχει άλλη. Βεβαίως. Γιατί να σας πω κάτι. Και γιατί και αυτό επίσης. Αυτό το ότι εγώ το δογματικό έχω μία θέση το 10 και δεν μπορώ να διέχω άλλη θέση το 14, εμένα με ενοχλεί. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Μου το κάνουν και εμένα. Έγραψε τότε αυτό, ναι, υπό τις τότε συνθήκες και τα δεδομένα και τα γεγονότα και το γεγονός ότι, προσέξτε, είχαμε πάει σε μια εκλογή με το λεφτά υπάρχουν και μετά διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν λεφτά και έπρεπε να γίνουν εκλογές. Εάν είναι έτσι, γιατί την πέσατε στο Χαρντούβελ τότε που είχε αυτό γράψει ένα άρθρο. Αυτό σας λέω. Που είχε γράψει ένα άρθρο υπό άλλες συνθήκες. Ναι, με έχεις ξαναρωτήσει όμως την άλλη εκπομπή γι' αυτό. Όχι, τώρα επειδή πάει ναι, κολλάξει αυτό, αυτό λέω. Υπό εκείνες τις συνθήκες που πίστευα ότι αφού διαπιστώθηκε ότι λεφτά δεν υπάρχουν, έπρεπε να γίνουν εκλογές, μπορούσα να την πέσω σε όποιον ήθελα. Τώρα έχουν γίνει δύο εκλογές. Τι άλλο δηλαδή πρέπει να γίνει στη χρεοκοπημένη χώρα για να έχει βγει ένα συμπέρασμα. Τότε έλεγα, με συγχωρείτε, ο κύριος Παπανδρέου είπε λεφτά υπάρχουν και μετά άσκησε διαφορετική πολιτική, δηλαδή με άλλη ατζέντα ξεκίνησε και αλλιώς συνέχισε. Άρα πρέπει να κάνει εκλογές ξανά. Και τότε εγώ ασκούσα ως δημοσιογράφος την κριτική μου επιδιώκοντας ακριβώς αυτό. Να υπάρχει συνέπεια λόγων.
Δεν μπορεί να λες λεφτά. Αν το λέει κανείς δύο χρόνια έτσι. Πριν ή τρία χρόνια πριν και τι λέει. Τώρα, βεβαίως. Δεν μπορεί να δηλαδή μιλήσει. Δηλαδή δεν μπορεί, κοιτάξτε, όχι. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει. Φυσικά αλλάζουν οι συνθήκες. Μα εννοείται, αλλά υπό την αλλαγή των συνθήκων έχω δικαίωμα να αλλάξω γνώμη. Αυτό. Ξέρετε, λέγαμε αυτό, τώρα λέμε άλλο, διότι κάτι πρέπει να αλλάξαν οι συνθήκες. Δημήτρη μου. Είχαμε αυτό τότε. Αυτό δεν να λέω ότι δεν μπορώ να απολογούμε γιατί λέγανε οι βουλευτές. Εγώ ποτέ δεν λέω. Λέω τότε. Βουλευτές που ήταν τότε στη Βουλή. Τώρα δεν είναι αυτοί οι βουλευτές, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε, μα δεν ήταν μεμονωμένοι βουλευτές. Υπήρχε άποψη του κόμματος, λέμε τώρα. Δεν μου λέτε. Παιδιά, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Έχει υπάρχει δικαίωμα να αλλάξει κάποιος γνώμη από το 11 στο 14. Αλλά να λέει, παιδιά, άλλαξε γνώμη. Ναι, μισό λεπτό. Γιατί όχι. Γιατί να μην το πει. Δηλαδή, όχι, λέω να δηλαδή, δεν κατάλαβα. Δηλώσει τα έλεγα αυτό, τώρα λέω αυτό. Με ρωτήσατε και σα απάντησα. Εντάξει, οι βουλευτές δεν κάναν του κεφαλιού του τότε όμως. Εκφράζαν την άποψη του κόμματος προφανώς. Ξέρεις ότι πολλοί βουλευτές λένε τις απόψεις. Δεν είναι λογικό. Πάμε στα σημερινά. Στα σημαντικά που μας υποσχεθήκαν. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ θεωρώ σταλινικό να πρέπει εγώ να κάθομαι για πάντα στην άποψή μου του 10, μήπως βγει κάποιος και μου πει τι έλεγα το 10. Το θεωρώ σταλινικό και επειδή το έχω ζήσει στο πετσί μου. Το έχουμε κάνει και το σταλινικό και το φασιστικό. Όχι εγώ. Αυτό. Όχι εγώ. Έχουμε, εγώ δεν το λέω ποτέ. Έχουμε ανατρέξει στο τι λέγανε μια φορή να δούμε και τα επικαλούμεθα. Ναι, είναι δημοσιογραφία και αυτό όμως. Ναι, αλλά να δούμε και τις συνθήκες. Και πώς συμπτωματικά όταν κανείς είναι αντιπολίτευση λέει άλλα και όταν γίνεται κυβέρνηση λέει άλλα. Αυτό δεν παίζει ρόλο. Εγώ λοιπόν το 12, ας πούμε το 11 προς το τέλος το 12 δεν ήμουν βουλευτής. Έλεγα αυτά που λέω και σήμερα. Είχα δει ότι πλέον μετά από 7 δόσεις που έγιναν 11. Πάμε τώρα να δούμε γιατί από την πρώτη στιγμή εσείς είπατε ότι θα γίνει επιστράτευση ή αφήσατε να εννοηθεί. Όχι, δεν είπα θα γίνει επιστράτευση. Ποτέ δεν είπα τη λέξη. Βεβαίως, είπα ότι τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ως προς τους συνδικαλιστές και τους εργαζόμενους, δηλαδή οι συνδικαλιστές έχουν πάρει αυτό που ήθελαν και που έπρεπε να πάρουν και που αυτή είναι η δουλειά τους, γιατί εγώ ξεκίνησα από το συνδικαλιστικό κίνημα, από εκεί πέρα δεν έχουν δικαίωμα να παίρνουν αποφάσεις σχετιζόμενες με τις στρατηγικές επιλογές της χώρας. Ο συνδικαλιστής δεν έχει την εικόνα αν η ΔΕΗ έχει χρέη. Αν τα χρέη της είναι με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Εάν όταν καταπίπτουν τα χρέη τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Γιατί βλέπω μισά non-papers και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τους συνδικαλιστές. Ας μας πούνε λοιπόν πόσα χρέη και πόσα δάνεια έχει πάρει η ΔΕΗ και όταν καταπίπτουν που δεν το μαθαίνει κανείς, ποιος έρχεται και τα πληρώνει. Έρχεται και τα πληρώνει το δημόσιο, δηλαδή ο ελληνικός λαός. Αυτό δεν το λένε. Λένε ότι παραχωρήσαν το ασφαλιστικό τους το 99, γιατί ξέρετε, είπε το 66, το ασφαλιστικό της ΔΕΗ μπήκε μέσα στην περιουσία της ΔΕΗ. Ναι, ναι, και πήγαινε ναι, εκεί, έτσι. Ναι, ναι. Απαράδεκτα πράγματα. Ναι. Αυτό συνεχίστηκε. Όταν έπρεπε λοιπόν να μετοχοποιηθεί η ΔΕΗ, αυτός που θα αγοράζει μετοχές είπε: δεν μπορώ να αγοράσω και το ασφαλιστικό σύστημα της ΔΕΗ. Mm-hmm. Και τότε ήρθε το κράτος με νόμο. Και τώρα τι λένε. Παραιτηθήκαμε τότε των δικαιωμάτων. Διότι δίνουν 800 εκατομμύρια το χρόνο το κράτος. Μπράβο! Λοιπόν, γνωστό είναι αυτό. Ναι, αλλά κοιτάξτε, όταν ο κόσμος ακούει, λέει: κοίτα ρε, αυτοί παραιτήθηκαν από τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα για να μας σώσουν. Όμως έγινε νόμος τότε, το 1999, για να μετοχοποιηθεί και έλεγε ότι ό,τι χρειάζεται το ασφαλιστικό σύστημα της ΔΕΗ θα το πληρώνει το κράτος. Και αυτό συνεχίζεται και σήμερα με τις ανακοινώσεις χτες στη Βουλή. Άρα λοιπόν, ας σταματήσει αυτή η ιστορία, διότι υπάρχουν κάποιοι που κάνουν αερομαχίες. Να τελειώσω αυτό. Υπάρχουν κάποιοι που κάνουν αερομαχίες στο Αιγαίο και παίρνουν 1000 ευρώ και πρέπει να μας πούν πόσος ήταν ο μέσος μισθός στη ΔΕΗ, να μην τα αρχίσουμε αυτά. Πόσες υπερορίες γράφονταν στις ΔΕΚΟ που ήταν περισσότερες από τις μέρες εργασίας, πόσες επιδόματα δίνονταν για τίτλους σπουδών που δεν υπήρχαν. Έτσι, αυτά μην αρχίσουμε να τα λέμε για θα φρίξουν αυτοί που κάνουν αερομαχίες με τους Τούρκους για 1000 ευρώ. Όχι, το, δεν είναι όμως και σωστό. Με συγχωρείτε. Δεν μπορεί να το επικαλείσει ένα γενικό πράγμα. Κοιτάξτε, πρέπει να σταματήσει όμως και αυτή η ιστορία. Διότι δεν μιλάμε, δεν μιλάμε. Είναι παράδειγμα της ουσίας. Όχι. Τα προηγούμενα δεν μου λες. Αυτά τα τελευταία. Μην μιλήσω, διότι δεν το έχω σωστά. Τα λέω λοιπόν. Οι εκθέσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου 2001, 2002, 2003 λένε ακόμη ότι στις ΔΕΚΟ έπαιρναν, δίνονταν άδειες σε ανθρώπους, τους αντικαθιστούσαν άλλοι που τους πλήρωναν και μετά έπαιρναν άδειες και αυτοί που τους πλήρωναν του πλέον. 2001, και έμενε. 2002-2003. Τώρα έχουμε 2014. Ναι, όχι τώρα δεν γίνονται μισό. Αυτά. Αλλά λοιπόν, πώς φτάσαμε να χρωστάει η ΔΕΗ και οι άλλοι. Και αν το θεωρείτε που καλά κάνετε και το θεωρείτε και σας θυμάει αυτό απαράδεκτο να παίρνουν αυτοί που κάνουν αερομαχίες ένα χιλιάρικο, να κοιτάξτε να τους κάνετε. Έχετε δίκιο. Ναι, παιδί μου. Δεν μπορείτε να το επικαλείστε όχι. Μόνο όταν θέλετε να βάζετε φιτιλιές στη μία τάξη και στην άλλη. Δεν βάζω φιτιλιές. Ερώτηση. Και η νοσοκομεία.